μέσα από μια γιγαντιαία επιχείρηση που βρισκόταν παράλληλα σε εξέλιξη στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και της Αθήνας, έπεσαν στα χέρια των διοκτικών αρχών οι Αιγύπτιοι που συνόδευαν τις αποσκευές, μέσα στις οποίες ήταν κρυμμένο ένα μεγάλο φορτίο από αδασμολόγητα τσιγάρα και καπνό. Η υπόθεση, την οποία εξιχνίασε η κινητή ομάδα ελέγχου του τμήματος δίωξης του Τελωνίου Ηρακλείου, αγγίζει τα πλοκάμια ενός κυκλώματος που θησαυρίζει από την εισαγωγή και διακίνηση αδασμολόγητων προϊόντων στην Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα. Η διαδρομή ήταν από την Αίγυπτο με προορισμό το Ηράκλειο. Αντί να μεταφέρουν τα προσωπικά τους είδη, έχουν τσιγάρα. Φανταστείτε ότι μια βαλίτσα, ας πούμε, μπορεί να χωράει και 15.000 στεμάχια. Εκεί έχω υπολογίσει ότι είναι περίπου 15.000 τσιγάρα η κάθε βαλίτσα. Οι απανωτές επιχειρήσεις των διοκτικών αρχών στο νησί προσπαθούν να βάλουν φρένο στο όργιο του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, το οποίο λειτουργεί καταστροφικά στην αγορά. Εμείς, σαν επαγγελματίες που πουλάμε νόμιμα τα τσιγάρα, έχουμε μεγάλη πτώση και σε τζίρο και στο τζίρο μας, αλλά και σε πελατολόγιο. Ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όσους καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί από εργαστηριακούς ελέγχους ότι είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένης ποιότητας. Με την ευκαιρία θέλω να πω στο καταναλωτικό κοινό να μην καπνίζει προϊόντα τα οποία δεν έχουν συμμετενία, γιατί όπως έχουμε από τη Χημική Υπηρεσία Ηρακλείου τα αποτελέσματά τους, είναι ότι χρησιμοποιούν δέλτα διαλογής καπνού. Η παραγωγή τους γίνεται σε αεροστάσια στη Λιβύη, στην Τουρκία, στο Μαυροβούνιο. Στα χέρια των διοκτικών αρχών, μετά από διαδοχικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στον αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα ξημερώματα έως και το βράδυ της Κυριακής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 180.000 τεμάχια τσιγάρα από διάφορες επωνυμίες και 19 κιλά καπνού για χρήση ναργιλέ. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα κοστίζει 5 λεπτά. Ο φόρος είναι περίπου στο 80%, 85%. Εμείς πουλώντας ένα πακέτο τσιγάρα κερδίζουμε 7 λεπτά το ανώτερο και στον καπνό κερδίζουμε 0,4 λεπτά, τίποτα δηλαδή. Φανταστείτε λοιπόν στο λαθρεμπόριο τι γίνεται. Ταυτόχρονα συνελήφθησαν και οι 5 Αιγύπτιοι, οι οποίοι ταξίδευαν με διαφορετικές πτήσεις συνοδεύοντας τις αποσκευές. Το περιεχόμενό τους είχε αποκαλυφθεί με την άφιξη των Αιγύπτιων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τις αρχές να ακολουθούν τις κινήσεις τους μέχρι την άφιξή τους στο Ηράκλειο, όπου είχε στηθεί το τελικό μπλόκο για τη σύλληψή τους από το προσωπικό του Τελωνίου. Βρήκαμε 200.000 τεμάχια τσιγάρα περίπου, που η αξία τους αδοσμολογείται, που η αξία τους ανέχεται περίπου στα 40.000 ευρώ. Θέλω να προσθέσω το ίδιο διάστημα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο και το λιμαναρχείο προχώρησε σε κατάσχεση περίπου ίδιας ποσότητας και οι συνάδελφοί μας στα Χανιά μεγάλη ποσότητα καπνού. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί υπέρ του ελληνικού δημοσίου μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται στο ποσό των 40.000 ευρώ. Η διεύθυνση έχει διπλασιάσει τις βάρδιες των δικών μας υπαλλήλων στο αεροδρόμιο, ακριβώς λόγω του όγκου των επιβατών που είχαμε φέτος. Είναι η, αν δεν κάνω λάθος, η 12η σύλληψη που έχουμε φέτος για τσιγάρα από τη δικιά μας υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες σαφώς κάνουν, όπως το λιμάνι, όπως το ΑΤΑΦ αεροδρόμιο. Είναι η 12η σύλληψη φέτος το καλοκαίρι στο αεροδρόμιο.